καθημερινή κατάρτιση, διαχείριση των οικονομιών μας. Στη σημερινή παγκόσμια οικονομία, η αλληλεξάρτηση των ευρωπαϊκών χωρών είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Οι επιδόσεις μιας χώρας επηρεάζουν τις κινήσεις ολόκληρης της ομάδας. Γι' αυτό οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συμφώνησαν ένα κοινό πρόγραμμα κατάρτισης υπέρ της σταθερότητας και της ανάπτυξης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάρη στο ετήσιο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, παρακολουθούμε τις επιδόσεις κάθε χώρας και αντιμετωπίζουμε τις αδυναμίες της. Η Ένωση συνεργάζεται με τα μέλη της, παρέχοντας ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές κάθε χρόνο και βοηθώντας τις κυβερνήσεις να υιοθετούν κοινές στρατηγικές για ισχυρότερες οικονομίες και περισσότερη απασχόληση. Στα μέσα κάθε χρονιάς, οι κυβερνήσεις συμφωνούν όλες μαζί τα προγράμματα οικονομικής ευρωστίας για κάθε χώρα. Στη συνέχεια, κάθε χώρα αρχίζει να τα εφαρμόζει. Η Ευρώπη γίνεται ισχυρότερη όταν κάθε μέλος της αποδίδει τα μέγιστα. Και γι' αυτό οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλληλοϋποστηρίζονται, ώστε να παραμένουν προσιλωμένες στις πολιτικές τους και στις σωστές οικονομικές αποφάσεις. Από τα υγιή δημόσια οικονομικά εξαρτάται η υγεία της οικονομίας. Συνεπώς, αυτά απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Γι' αυτό, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να θέσουν όρια στα ποσά που μπορούν να δανείζονται κάθε χρόνο οι κυβερνήσεις και στο συνολικό ποσό του χρέους τους. Ο δανεισμός κοστίζει. Τα υπερβολικά χρέη αναγκάζουν τις κυβερνήσεις να πληρώνουν περισσότερα σε τόκους και λιγότερα σε χρήσιμα πράγματα όπως οι επενδύσεις, η παιδεία, η έρευνα ή οι υποδομές, ζημιώνοντας την οικονομία. Η ανάληψη χρεών που υπερβαίνουν τις δυνατότητες αποπληρωμής είναι λάθος. Πρέπει επίσης να παρακολουθούμε τις ζημιογόνες οικονομικές τάσεις. Αν οι εξαγωγές μιας χώρας μειώνονται δραματικά ή οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται κατακόρυφα, πρέπει να εξετάζουμε τους λόγους και να διορθώνουμε την κατάσταση προτού υπάρξουν προβλήματα. Αν προκύψουν προβλήματα, συνεργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις για να δώσουμε λύσεις μέχρι ότου βελτιωθεί η κατάσταση. Η Ευρώπη λειτουργεί σε παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Για να κερδίσουμε, κάθε παίκτης πρέπει να αποδίδει τα μέγιστα. Ευρωπαϊκή οικονομία. Η ισχύς εν τη ενώσει.